Πρέπει να σας πω ότι ήταν μια δύσκολη διαπραγμάτευση των τελευταίων ημερών. Αυτή που αφορούσε τις τράπεζες. Και κύριο μέλημά μας ήταν η προστασία των αδυνάμων. Και πράγματι είμαι ευτυχής να πω ότι προστατεύτηκε το 60%. Δηλαδή όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα και δεν έχουν το εισόδημα, δεν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώνουν δάνεια. Άρα ουσιαστικά προστατεύεται η πρώτη κατοικία, η λαϊκή κατοικία, και ταυτόχρονα ρυθμίζονται τα κόκκινα δάνεια, έτσι ώστε οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακτήσουν τον πραγματικό τους ρόλο.